ότι υπάρχει προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης αυτού του τραγικού γεγονότος, νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Και ήταν ένα από τα σημεία που τοποθετήθηκα στην εισηγητική μου τοποθέτηση. Νομίζω ένας που μπορεί να παρατηρήσει αντικειμενικά το τι γράφεται και λέγεται αυτές τις μέρες στα μέσα ενημέρωσης, είτε από δημοσιογράφους, είτε από πολιτικούς παράγοντες, είτε από τοπικούς παράγοντες, μπορεί να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Και εμείς θεωρούμε, όπως και το είπα στην εισηγητική μου τοποθέτηση, ότι δόθηκε μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, το οποίο έχει συμβεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις στη χώρα μας, σε άλλους δήμους κτλ. Δεν είδαμε ποτέ μια τέτοια αντιμετώπιση. Θεωρούμε ότι εδώ αξιοποιείται αυτό το γεγονός και υπάρχει και μια στοχευμένη προσπάθεια σε αυτό από πολιτικούς παράγοντες που έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια όχι τώρα, αλλά το προηγούμενο διάστημα. Στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό έχουν μια παρουσία στο διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες σε αυτή τη λογική και προσπαθούν, τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία, συνέβη και αυτό, και τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο. Το ότι θα δεχτούμε κριτική το θεωρούμε εύλογο. Έτσι, άλλο όμως είναι η κριτική και άλλο αυτό που γίνεται. Και θεωρούμε ότι αυτό που σας είπα, ότι είμαστε μια δημοτική αρχή που παλεύουμε για κάποια πράγματα, έχουμε καταγραφεί με κάποιο τρόπο και σε ορισμένους τους ενοχλούμε. Έτσι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ και για την περιοχή μας εδώ και για το θέμα της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ εμφανές το προηγούμενο διάστημα.